του οικονομικού περιεχομένου των πολιτικών που εφαρμόζουν. Αλλά αυτά είναι μια συζήτηση για την οποία εκφυλασσόμαστε να την κάνουμε αργότερα υπό πιο όριμες συνθήκες. Σκέφτομαι λοιπόν να σταματήσω εδώ, ώστε να έχετε την ευκαιρία με τους συναδέλφους μου στα τμήματα να λύσετε τις απορίες σας και κρατάω έναν μικρό επίλογο που σας αφορά, που αφορά τη σχέση σας με το Πανεπιστήμιο, την επιστήμη και με το μέλλον σας. Την προηγούμενη φορά που μίλησα σε ένα τέτοιο ακροατήριο όπως το σημερινό ακροατήριο, δεν ήταν όταν έπαψα να διδάσκω το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή 1992-1993, αλλά ήταν το 2007 όταν η κόρη μου ήταν πρωτοετής φοιτήτρια της νομικής σχολής της Αλονίκης. Και βλέπω στα πρόσωπά σας τη σχέση μου μαζί της και αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι για εσάς το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ, στα έδρανα της νομικής σχολής Αλονίκης, μια σχολή η οποία μπορεί να σταθεί με αξιώσεις ανταγωνιστικότητας και αποδοχής σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό το δείτε όταν καταστείτε πτυχιούχοι και αναζητήσετε λύσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την πιθανή εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι φοιτήσατε και αποφοιτήσατε από μια ελληνική νομική σχολή, από την νομική σχολή της Αλονίκης εν προκειμένου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι μια επιβράβευση των κόπων σας και της αγωνίας σας για τις εξετάσεις αυτές τις αγροτικές, οι οποίες είναι πάντα μια μεγάλη προετοιμασία και μίζερη προετοιμασία για τις οικογένειές σας και κυρίως για εσάς τους ίδιους. Έλεγε ένας πολύ μεγάλος καθηγητής του αστικού δικαίου, ο Παναγιώτης Ζέβρος, που ήταν υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, στην κυβέρνηση εθνικής, συγγνώμη, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την πρώτη, που εισηγήθηκε το Σύνταγμα το 1975, η νομική επιστήμη δεν μανθάνεται ολίγων κατ' ολίγων. Μανθάνεται εν το συνόλο της. Τι εννοούσε? Εννοούσε με τον δικό του εμπειρικό τρόπο κάτι που η σύγχρονη παιδαγωγική και επιστημολογία ονομάζει επιστημολογική τομή. Τώρα, με ακούτε που μιλάω και ίσως θεωρείτε ότι αυτά που σας λέω είναι πολύ πυκνά και δύσκολα, δυσνόητα. Συνεχώς ορίζουμε μια έννοια επικαλούμενη άλλες έννοιες και μπαίνουμε σε μια αλληλουχία απορριών και σε μια ανάγκη αλληλουχίας διευκρινήσεων. Καταλαβαίνετε σιγά σιγά ότι υπάρχει μια πειθαρχία διαδικτική και μεθοδολογική. Σκεπτόμαστε και μιλάμε με έναν ειδικό τρόπο. Κάποια στιγμή λοιπόν τώρα, τους προσεχείς μήνες, στο πρώτο, δεύτερο εξάμεινο του πολύ, καθώς θα ακούνται ταυτοχρόνως εισαγωγικά μαθήματα, μαθήματα συνταγματικού δικαίου, γενικών αρχών του αστικού δικαίου, βασικές έννοιες του ποινικού δικαίου, διεθνές δίκαιο, θα αρχίσει να σχηματίζεται στο μυαλό σας μία εικόνα, ένα σύμπαν, και θα αρχίσετε σιγά σιγά να μην σκέφτεστε με τον κοινό τρόπο, σαν να μιλάμε στο σαλόνι μας ή με τους φίλους μας, μιλώντας με μία γλώσσα λόγια, αλλά όχι πειθαρχημένη νομικά, και σιγά σιγά θα εισαχθείτε σε αυτή τη νομική λογική. Ξεκινάει βέβαια από το σύμπαν και την αντίληψη για την έλλονη τάξη και την δομή της και την υπαγωγή της και στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο, αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών ενόμων τάξεων θα συμβεί λοιπόν, χωρίς να το καταλαβαίνετε και σταδιακά, αυτή η επιστημολογική τομή, θα αρχίσετε να σκέφτεστε νομικά. Και αυτό που κάνετε εδώ, εάν το κάνετε καλά και συστηματικά και οργανωμένα, σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό, ανταγωνιστικό, διεθνές και σκληρό, με λιγότερες ευκαιρίες για τη δική σας γενιά
από ό,τι είχε η δική μας γενιά, θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο, θα σας φανεί το πιο σημαντικό εργαλείο και για την επαφή σας με το διαλογικό σύμπαν της δομικής επιστήμης και για την επαφή σας με τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, με την ιστορία που είναι η επιστήμη των επιστημών, στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, αλλά θα σας βοηθήσει και στην επαγγελματική σας δραστηριότητα. Στο να βγείτε από εδώ, όχι απλώς και μόνο με ένα πτυχίο, αλλά με την δυνατότητα να σταθείτε ανταγωνιστικά και με φιλοδοξίες σε μια αγορά που είναι πάρα πολύ δύσκολη, η αγορά της Ασίας που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμη και αν κάνει κανείς την πιο αυτονόητη επιλογή να είναι ένας δικηγόρος που αγωνίζεται μέσω στίβο του δικηγορικού επαγγέλματος, θα δει ότι η γνώση, η εξειδίκευση, η ικανότητα να είναι ενημερωμένος, να απαντά σε ερωτήματα τα οποία είναι δύσκολα και πρακτικά, αμείβεται, σου επιτρέπει να έχεις αξιοπρέπεια, σου επιτρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, να αναπτύξεις την κοινωνική σου ευαισθησία, τη σχέση με τον πολιτισμό, τη σχέση με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους που αγαπάς, να είσαι πιο ολοκληρωμένος και πιο ασφαλής και ενδεχομένως πιο ευτυχής, παρότι αυτό είναι ένα βαθιά προσωπικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να είναι κανείς και τυχερός, δεν υπάρχουν κανόνες. Γενικά υπάρχει πάντα το απροσδόκητο και υπάρχει πάντα ο παράγοντας τύχη, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, αλλά πρέπει να την διαμορφώνει κανείς και μόνος του, όσο μπορεί. Σας εύχομαι λοιπόν να αρχίσετε να σκέφτεστε με τους όρους αυτούς της επιστημολογικής τομής ως νομική, το συντομότερο δυνατό, να είστε τυχεροί, να είστε απαιτητικοί με τους εαυτούς σας και με τους άλλους και να απολαύσετε αυτή τη δυνατότητα που έχετε να φοιτήσετε στη νομική σχολή του Εξωτερικού Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας.